Κωνσταντίνε, εδώ ή Γαλλία ακόμα. Καλησπέρα. Εδώ, Γιώργο, γυρίσαμε σήμερα το πρωί κατάκοπη. Αυτοί που πήγαμε αυτημερών κατάκοπη. Γύρισες... Μιλάμε τώρα για σκότωμα, έτσι. Α, πήγες χθες και γύρισες ξημερώματα, έτσι έγινε. Ναι, ναι, ναι. Πήγαμε χθες το πρωί τσάρτερ, κατεβήκαμε εκεί και μετά το ΜΑΤ ξαναμπήκαμε μέσα κονσέρβα και ξαναγυρίσαμε κατευθείαν. Μιλάμε τώρα για απίστευτο πράγμα. Έτσι ήμασταν όλοι κουρέλια το πρωί. Α, ήσουν από τους άνετους τις προηγούμενες μέρες που δεν φοβήθηκαν για την απεργία, ας πούμε, μην χάσουν τις πτήσεις. Ναι, γι' αυτό το επιλέξαμε αυτό, γιατί δεν μπορούσα να ρισκάρω τώρα να κλείσω κάτι και να έχει απεργία και να μην πάνε. Σε φαντάζομαι εσένα να σε παίρνουν τηλέφωνο για να σου πούνε ότι έχει απεργία. Σε φαντάζομαι την αντίδρασή σου. Να είσαι τώρα στο αεροδρόμιο και να σε λέει ότι ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας κάνει απεργία. Να πας πάνω στον πύργο, τους πιάσεις όλο από το λαιμό σαν τα κουνέλια. Όχι από το λαιμό. Όχι από το λαιμό. Μανούρα, εξεφωνητό μόνο. Όχι από το λαιμό. Λοιπόν, για πες μας, Κωνσταντίνε. Τι έζησες, για πες λίγο. Για πες λίγο τι έζησες. Κοίταξε, πάω πολλά χρόνια στα γήπεδα, καμιά 40 χρόνια πάω γήπεδα. Τα επεισόδια που γίνανε μέσα στο γήπεδο, τα έχω ξαναδεί μονάχα στο μπάσκετ, στο σεφ, στον Ολυμπιακό. Δηλαδή δεν πιάνει η ανθρώπινη νους ότι μπορούν να γίνουν τέτοια πράγματα μέσα. Έξω από το γήπεδο μπορεί να γίνουν, ρε παιδί μου. Γιατί μέσα τι γινόταν, Κωνσταντίνε, τι γινόταν μέσα, για πες. Εσύ μέσα που έχεις δει τόσα και τόσα, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση αυτό που λες. Τις αλεπούς, κοίταξε, όταν σου ρίχνουν με στυλό ευθείας βολής φωτοβολίδες που πάει τη μία κερκίδα στην άλλη με χίλια σαν να πυροβολάει σφαίρα και έρχεται η μία πίσω από την άλλη ένα 3-4 δευτερόλεπτα, αυτό ρε φίλε είναι πόλεμος. Τι διαφορά έχει από τον το πόλεμο. Το έχω ζήσει πριν από πολλά χρόνια με έναν φίλο μου που αγαπώ πάρα πολύ και τον έχω τώρα στον αέρα, στον Νίκος Γκούμας και μετά στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Δεν σου κάνει εντύπωση τώρα δηλαδή σε αυτό? Όχι ρε εσύ, αλλά στο μπάσκετ πιο παλιά, εκείνα τα χρόνια τα πολύ παλιά, γινόταν. Τώρα δεν γίνεται. Καταρχήν δεν έχει οπαδούς και των δύο ομάδων πια μέσα για να γίνει. Έχουν απαγορευτεί μετακινήσεις. Ναι. Και αυτό σου έχει λέω... να γίνει πολλά χρόνια. Αυτό σου λέω ότι με οπαδούς των δύο ομάδων. Ναι. Το έχει ζήσει. Ναι. Με αυτόν που μιλάς τώρα. Στο μπάσκετ, ναι, στο μπάσκετ, ναι, αλλά τώρα αυτό να μιλάμε τώρα για 15 χρόνια πίσω, έτσι. 15 χρόνια είχαμε να το ξαναζήσουμε. Μπορεί και παραπάνω, Κωνσταντίνε. Στην κερκίδα και να έχεις με την άκρη του ματιού σου να βλέπεις, με το ένα μάτι να βλέπεις το γήπεδο και με το άλλο να βλέπεις την άλλη κερκίδα μισή έρθει καμιά φωτοβολίδα. Ναι. Έτσι είναι. Αυτό ήταν το μόνο. Τα υπόλοιπα εντάξει, δεν μας αγγίζουν. Τώρα ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι και τον άλλο των ομάδων, όχι μόνο του ΠΑΟΚ. Είναι εξοικειωμένοι αυτοί που πηγαίνουν στα εκτός έδρας. Ξέρουν, ρε παιδί μου, τι γίνεται. Δηλαδή ξέρεις τώρα τι θα γίνει. Γνωρίζεις εκ των προτέρων όταν ξεκινάς να πας σε μια τέτοια δίσκο. Δεν ήταν Βλαχογάνδη, ας πούμε, Βλαχομίδηλαν που πήγαινε ο ΠΑΟΚ και φώναζε μες στις πλατείες. Και οι άλλοι κάνανε σαν να βλέπουν, σαν να μην υπήρχαν, ας πούμε, τρίβανε και φεύγανε από τη γωνία. Ναι. Ήξερες τι θα γίνει από πιο πριν. Είναι δύσκολες έδρες αυτές, έτσι. Η Νότια Γαλλία δεν είναι Paris Saint-Germain, Paris, Κοσμοτέ που λες θα τους στείλεις στον τελικό του Champions League. Νότια Γαλλία είναι αλητία, φίλε. Ναι. Δεν έχω πάει προς τα εκεί, δεν έχω πάει. Το γνώριζε ο Πάοξης, το γνώριζε. Ναι, το γνωρίζανε. Ναι ρε φίλε, το γνωρίζανε τώρα. Αυτοί που πήγανε ήταν εκλεκτοί, δεν πήγε ένας και ένας. Και να ξέρεις, δεν είχαμε πιτσιρί και ήταν όλη η ηλικία μου και είχε και 25χρονους. Δεν είχε πολλούς ενδιάμεσους, είχε μεγάλους και 25χρονους. Ήταν και ακριβό το έργο γι' αυτό, το ταξίδι. Ναι, δεν είχε 30, 35, δεν είχε, είχε 20-25 και 45+, που έχουμε φάει χιλιόμετρο με το κουτάλι, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, δεν μασάει τώρα 45χρονος, ο 50χρονος, εντάξει, δεν μασάει. Το ξέρω. Ο Παοξής, ο 50χρονος, τι να μασήσει, ρε φίλε, έχει δει τώρα απίστευτα πράγματα στη ζωή του. Έχει πάει σε απίστευτες έδρες, έχει πάει, δεν μασάει, ούτε το ξύλο, ούτε από τον αστυνομικό μασάει, δεν μασάς γενικώς. Ούτε ο 25χρονος μασάει, δεν είχε 18χρονα, 17χρονα, 15χρονα και δεν είχε και πολλούς. Κατά τη γνώμη μου, ας πούμε, δεν είχε πολλούς στα 30-35 που δουλεύουν, κάνουν ουράν, δεν μπορούν να φύγουν από τις δουλειές. Είμαστε καμιά 4.000, εντάξει. Μεγάλη είχε πολύ λαό, Είχε πολύ λαό, Κωνσταντίνε. Πολύ λαό. Και ωραία κερκίδα είχατε. Πολύ ωραία κερκίδα είχατε. Εντάξει, ωραία κερκίδα και εμείς, ωραία κερκίδα και αυτή για να τα λέμε όλα, έτσι. Mm-hmm. Και αυτή η κερκιδάρα. Δηλαδή, σπάνια να βρω τέτοιο πράγμα σε άλλα γήπεδα. Που έχω πάει σχεδόν παντού, δύο πέταλα γεμάτα πάκρυς άκρη να φωνάζει. Δηλαδή τεντώνανε το χέρι και έβλεπες ότι όλο το πέταλο τεντώνε το χέρι. Από τη μια άκρη μέχρι την άλλη. Όχι τεντώνανε αυτή τη στιγμή και τα άκρα δεν τεντώνανε. Mm. Τεντώνανε όλοι όταν μιλάγανε. Και η μεν και η δε και από εδώ και από εκεί.
Μιλάμε με γήπεδα τώρα, χθες είχε 50.000 μέσα. 65 παίρνει ένα διάζωμα, ήταν πάνω κλειστό, το άλλο το γήπεδο ήταν σχεδόν γεμάτο. Και η δική μας παρουσία έκανε τον Μαρσεγγέζο να πάει στο γήπεδο. Έτσι, όταν ξέρεις ότι έχουν έρθει τέσσερι. Ναι, εννοείται, φίλε. Και κόντε άλλο σαν την Πολυθρόνα και πάει γήπεδο, ναι. Πολύ τον Πινελίκη, πολύ το αυτό. Εντάξει, δεν καταλάβαμε πώς μας βρίζαν, αλλά δεν πήρε. Δεν καταλάβαμε πώς τον βρίζαν. Δεν μου λες πότε. Μα κάτι γαλλικά, τις λέγαμε κι εμείς να πούμε. Πότε, τι ώρα μπαίνει στο γήπεδο, Κωνσταντίνε, τι ώρα μπαίνετε όλοι μαζί καταρχάς, γιατί έγινε ένα μπέρδεμα. Ώρες υπήρχαν διαπραγματεύσεις μεταξύ των ανθρώπων της ΠΑΕ και της αστυνομίας για να πάτε όλοι μαζί στο γήπεδο και έλεγε η αστυνομία να πάει ο καθένας μόνος του. Όμως θέλει. Καλά, αυτοί οι αστυνομικοί της Μασσαλίας δεν ξέρω, δεν πάνε άλλοι οπαδοί από άλλες ομάδες. Είναι οι άνθρωποι είναι άσχετοι. Μιλάμε τώρα για ανικανότητα τώρα σε υπερθετικό βαθμό. Άσχετοι, κανένα σχέδιο, τίποτα. Τώρα καταλαβαίνεις τώρα ότι σου λέω άσχετοι, άσχετοι. Είμαστε σε μια πλατεία και μας είχαν στη δουλειά μια πλατεία εκεί πέρα να πούμε όλοι μαζεμένοι. Ναι. Πώς θα πάμε, τίποτα. Δεν ήξερε κανένας τι ώρα να ξεκινήσουμε, τίποτα. Κάνε τίποτα. Να σου πω τώρα ότι εντάξει, ΠΑΕ προσπάθησε να κάνει μια ό,τι μπόρεσε. Το άσχημο είναι και της εκδρομής γενικώς και δεν περίμενα αυτή την εκδρομή για να το διαπιστώσω. Ναι. Ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι ένας σκληρός στρατός, αλλά είναι ένας στρατός άτακτος. Χωρίς αρχηγό. Ξέρεις τι είναι να έχεις ένα σκληρό στρατό άτακτο χωρίς αρχηγό? Πολύ δύσκολο, φίλε, να το κουμαντάρεις. Κάθε παρέα έχει και έναν αρχηγό. Ναι. Και όλοι μαζί προσπαθούν να, εκείνη τη στιγμή να αποφασίσουν. Δεν γίνεται. Μετά το Μανάβη, που ήταν μεγάλος αρχηγός, ας πούμε, που μιλούσε και είχε 100 μαντρόσκελα και όποιος μιλούσε ήταν ο Γεφάπα. Και δεν υπήρχε δημοκρατία. Υπήρχε, θα κάνουμε έτσι και τελειώσαμε. Θα γίνει έτσι, ρε παιδί. Δεν πανάκεις εσύ άλλη άποψη. Δεν έχει σημασία. Θα γίνει έτσι. Μετά το Μανάβη υπήρξε μια φουρνιά με παπένα αρχηγό κτλ. Που είχανε 3-4 κεφαλές. Ναι. Αλλά από εκεί και μετά υπάρχει χάος. Κανένας δεν γίνεται αποδεκτός από κανέναν. Κανένας δεν μπορεί να επιβληθεί σε κανέναν. Και ήμασταν εκεί πέρα, καταλαβαίνεις τώρα, 4.000 στρατός μαχίλια. Χωρίς αρχηγό. Oh. Με οτιδήποτε συνεπάγεται αυτό. Και να σου λένε και από εκεί οι αρχές, βρες την άκρη να πάνε μόνο στο γήπεδο. Ούτε με έτσι, όλοι μαζί. Σου λένε ούτε τα πούλμαν, ούτε το αυτό. Πού είναι τα πούλμαν, με τι θα πάνε, ότι θα σας φέρουμε αστικά να σας κουβαλήσουμε. Τι αστικά να φέρετε, ρε μπούφι να πούμε μεγάλη. Τι αστικά να φέρετε. Τελικά πώς μπήκατε, Κωνσταντίνε, πώς μπήκες εσύ δηλαδή και οι υπόλοιποι, πώς πήγες στο γήπεδο? Τυχαία μπήκαμε σε ό,τι πούλμαν υπήρχαν στριμοξίδι κονσέρβα. Μας κάνανε μια απόσταση 7 χιλιόμετρων, την κάναμε γύρω στις 1,5 ώρα για να πάμε στο γήπεδο. Έλα, μας κάνανε κάτι γύρους απίστευτους για να μας περάσουν, δεν ξέρω εγώ από πού, κονσερβοποιημένοι, με τρελό μποτιλιάρισμα εκείνη την ώρα γιατί είχε σχολάσει. Εντάξει, κλείνανε τους δρόμους. Προσπαθούσαν, κλείνανε τους δρόμους, αλλά το μποτιλιάρισμα ήταν τρελό, ρε φίλε. Κάναμε 7 χιλιόμετρα να πάμε πάνω από 1,5 ώρα. Μπορεί και 2 να κάναμε. 2 ώρες μέσα στο πούλμα για να πάμε γήπεδο. Ναι. Περάσαμε δεκάδες εκατοντάδες ώρες μέσα στα πούλμαν. Άλλες 2-3 ώρες μετά τον αγώνα μέσα στο πούλμαν για να βγούμε από το πάρκινγκ. Μιλάμε τώρα ότι τα πούλμαν κλειστά, τα τζάμια όλα κλειστά να μην μπαίνεις αέρα από πουθενά. Εντάξει, τα λεπορία δεν παλεύεται. Πόση ώρα μετά το ματς βγήκατε από την κερκίδα και πήγατε στο σημείο εκεί? 2-3 ώρες μετά μας κατεβάσανε κάτω. Κατεβήκαμε σε ένα υπόγειο πάρκι, δεν ήξερε ο καθένας σε ποιο πούλμαν είναι. Όλοι κράζανε. Αυτοί που θα πηγαίνανε στην πόλη ήταν άλλοι, εμείς που θα πηγαίναμε αεροδρόμιο αλλού. Δεν υπήρχε καμία οργάνωση, κανένας να πει. Όλοι ψαχνόντουσαν να δούνε πώς θα πάνε. Τελικά ένα κύμα ξεχώρισε, φέρανε κάτι αστικά απ' έξω και λίγους τους βάζανε μέσα στα αστικά για να πάνε στην πόλη. Οι άλλοι εμείς που θα πηγαίναμε αεροδρόμιο όπου μπορέσαμε, πού πάει αυτό το πούλμα, ρε παιδιά, πάει αεροδρόμιο, ναι, μέσα. Δεν έχει σημασία σε ποιο αεροπλάνο είσαι και που μέσα όλοι να πάμε κάπως, με κάποιο τρόπο να φτάσουμε αεροδρόμιο. Εντάξει, χάος, σου μιλάω τώρα για χάος. Που εντάξει, η ΠΑΕ δεν ευθύνεται για αυτά, έτσι, τι να κάνει τώρα, η ΠΑΕ σε βρει το πούλμα και το αεροπλάνο. Ναι, χάος. Εννοείται. Χάος, ταλαιπωρία, νεύρα πολλά, κούραση πολύ. Εντάξει, το αποτέλεσμα λίγο μας δίνει πολλές ελπίδες, κάποιες ελπίδες πολλές, λίγες ο καθένας όπως το κρίνει το αποτέλεσμα. Εντάξει, θα γίνει μάχη μεγάλη. Εγώ λέω να τους περάσουμε και αυτούς στα μπέναλτι. Και εκεί, και την Πέμπτη βράδυ, το βράδυ θα έχει πέναλτι, ρε φίλε. Δηλαδή μέχρι τέρμα να πάει. Μέχρι 3 το πρωί εκεί πέρα θα είμαστε να βαράμε μπέναλτι.
Ντάγκαρ, ντούγκαρ, ντάγκαρ, ντούγκαρ. Πώς ήταν το μάτς? Να περάσουμε πάνω στους τέσσερις, αυτές είναι όλοι ξεροί. Πώς ήταν το μάτς? Γηπεδάρα, άκου τώρα, γηπεδάρα, γηπεδάρα τρελή, έτσι, εντάξει. Ναι. Φοβερή ακουστική, ναι, φοβερή ακουστική. Λαός, να πούμε, καγκούρια σαν και εμάς, να φωνάζουν, αου, αου, αου. Ωραίο πράγμα. Αεξίδες πολύ μέσα, δεν ξέρω, καμιά 100 αεξίδες πρέπει να είχε περίπου. Μας βρίζαν στα ελληνικά, τους βρίζαμε κι εμείς. Τα στυλό νομίζω που μας ρίχνανε ίσως να ήταν δικά τους, δεν μπορούμε και με σιγουριά να πούμε. Αλγερινές σημαίες πολλές, ξύλο με τα security, άκου να σε πω αυτοί που ήταν στα security είχαν κάτι steward αυτοί με κάτι μπουφάν κίτρινα. Ναι. Ακούς ρε, ναι, ναι. Ακούγομαι. Ακούζε, ακούω ρε. Αυτοί εδώ πέρα που δουλεύουν στα security έπρεπε, πρέπει να είναι ο Bruce Lee ο ένας, ο άλλος να είναι ο ξάδερφος του Bruce Lee, ο άλλος ο δεύτερος ξάδερφος του Bruce Lee, ναι. Ο άλλος ο Μπαντζανάκης του Bruce Lee. Μιλάμε τώρα σε ένα πορτάκι για να μπουν στο γήπεδο με τρία security που φορνίξαν 150 άτομα και δεν μπορέσαν να κάνουν τρία άτομα ζάφτια από τα security να μπουν μέσα από το πορτάκι. Πολύ ξύλο. Το security τον έδινε τον άλλο μία και έφευγε άλλος 6 μέτρα πίσω, φίλε. Το πιστεύεις αυτό που σε λέω? Ναι, τρία άτομα κρατήσανε πόρτα όταν τους επιχειρήθηκαν δεν στα βιντεάκια. Δεν στα βιντεάκια. Υπάρχουν βιντεάκια, φίλε, βιντεάκια, γιατί μέχρι να έρθουν τα άλλα τα security να προλάβουν αυτούς τους τρεις, αυτοί οι τρεις είχαν συγκατρέψει 100 άτομα στο ξύλο. Πολίτες, πολύ βία, φίλε, μιλάμε για πολύ ξύλο, πολύ βία. Τα security με αυτούς, κυρίως τα security με αυτούς. Μάτα αυτοί δεν είχαν στη δικιά τους, γιατί τα μάτα ήταν μόνο στη δικιά μας. Γιατί μας φοβόντουσαν πολύ ότι δεν θα μπορούσαν τα security εμάς να μας κάνουν ζάφτη και στη δικιά μας την κερκίδα είχε μάτ. Μα τώρα εξοπλισμένα σαν να βλέπεις τον πόλεμο των άστρων. Τέτοια μάτια, όχι μάτια τα δικά μας. Με πυροσβεστήρες αυτούς που ρίχνουν κόκκινο πιπέρι. Ναι ρε φίλε, πολύ αγριλίκη πολύ. Αλλά τα στιούαρτ από την άλλη την πλευρά, απίστευτο, απίστευτο ξύλο φίλε. 10 άτομα να τα βάζουν 200. Γιατί και αυτοί τους φορμόγαν, ήθελαν να σπάσουν τον κλειό, ναι. Να πούνε κάτω σε εμάς τη δικιά μας την κερκίδα την κάτω. Στην επάνω δεν μπορούσαν να ανέβουν. Πώς θα ανέβουν στην επάνω? Να πάνε στους κάτω ρε παιδί μου. Που τι τους χώριζε τους κάτω, τους χώριζαν δυο σύρματα, σπάς την πόρτα, μπαίνεις μέσα και ορμάς. Τα γινότανε μακελιό, έτσι. Άμα μπορούσαν να το σπάσουν αυτό το βίο. Ωραία. Εντάξει, πολύ τέτοιο. Ωραία εμπειρία. Ναι, οπαδικά. Δεν υπάρχει εκδρομάρα, οπαδική, οπαδικά εκδρομάρα. Εντάξει, δικοί μας δεν μας ούσαν κιόλας, εντάξει. Όταν πας σε τέτοια παιδιά σου λέω, δεν είχαμε, εμείς δεν είχαμε γυναικόπαιδα, φοιτητές, παιδάκια, θείες και τέτοια μαζί μας. Κανονίες μας ξένα δε φίλε. Αυτοί που πήγανε ξέρανε τι πάνε, που πάνε και ποιοι πάνε. Μην φαντάζεσαι ότι μας αφήσανε τίποτα. Και το ξύλο που έπεσε στους δρόμους στην παραμονή, που εμείς δεν ήμασταν γιατί εμείς πήγαμε χθες, και εκεί πέρα ξύλο και των γονέων. Δεν υπάρχει, πολύ ξύλο. Και οι δικοί μας δεν μας άνει τώρα, δεν είναι. Σκέφτεσαι να κόβουν εδώ πέρα 4.000. Πολύ δύσκολο. Δύσκολο. Πολύ. Και τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, αν θα έρθουν αυτοί οι 1.100 ή όχι. Απαγορεύεται. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο γήπεδο. Πολύ. Να έρθουν. Άκου λίγο. Αυτοί οι Μαρσεγέζοι, εγώ μίλησα με κάτι Γάλλους εκεί πέρα, να πει πιάσαμε το πέρα συζήτηση. Δεν μα λέγαμε όλοι μόνους. Ναι. Αυτοί δεν πολύ πάνε εκτός εδώ, να ξέρεις. Μόνο εκεί πέρα κάνουν μαλλιές. Ο μικρός ο σκύλος δαγκώνει και στην αυλή του, και ας είναι και μικρός. Αυτοί εκτός δεν πάνε. Αποκλείεται η αστυνομία η δική μας να αφήσει να έρθουν αυτοί. Δηλαδή θα κάνει 1.000 γράμματα, θα πει να μην έρθουν. Δεν υπάρχει. Θα γίνει μακελιό στην Τούμπα. Εδώ εκεί ήταν στάδιο 65.000 και δεν μπορούσαν να μας κάνουν κουμάντο. Σκέφτεσαι εδώ πέρα που η Τούμπα είναι μικρή. Πού θα πάνε, πώς θα πάνε. Όχι, όχι, όχι. Δηλαδή, το καλύτερο θα ήταν να θα είναι μάλλον να μην έρθουν. Εντάξει, οκ. Okay. Τώρα δεν μπορεί να πει στον άλλο. Από τη στιγμή που έχει το. Εδώ λένε ότι οι 100 αεξίδες που πήγαν εκεί θα έρθουν μαζί τους στην Τούμπα. Να γίνει όπως το είχαν έρθει η Παναθηναϊκή με τη Ραπίν. Θυμάστε τι επεισόδιο είχαν γίνει. Ναι, ναι, στο καλησπέρα του Σαββίδη. Όπως τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ. Ε? Στο καλησπέρα ναι, του Ιβάν ήταν εκείνο, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Του είχα, του προέκυψε αυτό. Τιμωρηθήκαμε τότε στην Ευρώπη. Κάναμε, ράναμε. Έφτιασε αίμα ο ΠΑΟΚ για να ξεμπερδέψει. Αν έρθουν 100 αεξίδες μαζί τους. Όταν ο άλλος ξεκινάει να πάει από την Αθήνα στη Μασσαλία, τι είναι να έρθει μαζί του στην Τούμπα, ρε φίλε. Ναι, ναι, γιατί και αυτή η μαχαίρια δεν είναι, τι είναι αυτή, τίποτα ψεύτικη. Πρέπει να είναι ενημερωμένοι όλοι. Οι πάντες, ναι, να πρέπει να μπαίνεις στην Τούμπα με το διαβατήριο στο στόμα. Με την ταυτότητα στο στόμα. Είσαι Γάλλος, μπαίνεις, δεν είσαι Γάλλος, φεύγεις. Μα έχω εισιτήριο, δεν με νοιάζει, ρε φίλε, φεύγεις. Και σε έχεις και τι έγινε. Πώς θα μπορεί, πάει να το κάνει αυτό, αν έρθουν, μπορεί. Μπορεί να το κάνει, δεν ξέρω. Μπορεί και να μπορεί, δεν ξέρω. Μπορεί. Και εγώ δεν ξέρω. Εγώ. Αλλά αν μπουν αυτοί μέσα, θα γίνει μακελιό.
και σε πετάρε τίποτα φωτοβολίδες με στυλό με στην Τούμπα. Θα γίνει το να έλα μην γίνει, ναι, ναι. Τι ώρα γύρισες, ναι, ξημερώματα. Θυμάστε κάποτε που είχαν έρθει Ολυμπιακοί και ρίχναν στα επίσημα φωτοβολίδες ναι, ναι. ευθείας βολής από την 8, ε. Γιατί μετά θυμάσαι αυτό. Ναι, άμα ξαναζήσουμε τέτοιο πράγμα σε ευρωπαϊκό, πώς πάντα. Ωραία πράγματα, ωραία. Ταλαιπωρία μεν, εκδομάρα δεν. Με όλα μέσα. Με όλα. Ό,τι φωτοβολίδα, τη φωτοβολίδα αυτή που λες, επειδή τη θυμάμαι, μαζί μας άλλωστε εκεί στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων με τον Παναθηναϊκό, ένα τσίκ βλέπεις, μια σπίθα βλέπεις απέναντι στο χιλιόμετρο και σε ένα δευτερόλεπτο είναι σε εκεί. Σε ένα δευτερόλεπτο. Ναι, ναι. Σε σένα, ναι. Εκεί είχα πάθει πλάκα. Έξι νομίζω. Μας έριξαν έξι τέτοιες, μας έριξαν έξι, τις μέτρησα, ήταν έξι, ήταν μία πίσω από την άλλη. Μετά δεν είχε, μαζεύανε αυτές με το χέρι, αλλά είχε σκηνή και έπρεπε να περνάει πάνω από το σκηνή. Δεν ήταν καλή συζήτηση, δεν είχαν κάνει καλή προπόνηση. Η δική μας από πάνω προς τα κάτω είναι πιο εύκολο στο πέταγμα που τις πετάγανε πίσω. Γιατί η δική μας δεν είχαν τίποτα, έτσι. Ναι. Γιατί εκεί έτσι και σε πιάνα στον έλεγχο, μας κάνανε έλεγχο, εμένα μου βγάλανε τα παπούτσια στον έλεγχο, φαντάσου. Τα παπούτσια σου βγάλανε. Βγάλανε τα παπούτσια. Α, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ναι, για έλεγχο και τα λοιπά, ναι. Πολύ έλεγχο, σε εμάς πολύ, σε αυτούς κανέναν, σε εμάς πολύ, ρε φίλε. Ναι, ναι. Όχι, πήγαινε ένα πούλμαν. Άκου πώς μπήκαμε. Πήγαινε ένα πούλμαν. Τώρα σκέψτε τώρα πόσα πούλμαν είναι τα 4.000. Ναι. Και λέω, καθίσαμε τρεις ώρες μέσα στα πούλμαν. Ένα-ένα πούλμαν. Σταμάταγε μπροστά. Κατέβαιναν αυτοί από το πούλμαν. Πώς είχε μέσα, 50. Πηγαίναν οι 50. Τους ψάχναν έναν-έναν και στα παπούτσια. Μπαίνανε. Έμπαινε το δεύτερο πούλμαν μέσα. Ξανά. Πόσες ώρες για να ελεγχθούν όλα αυτά τα πούλμαν. Πόσες ώρες κάτσαμε εκεί. Γιατί είχαμε πάει από νωρίς. Μπήκαμε στο γήπεδο, αργήσαμε πολύ να μπούμε. Και στα παπούτσια. Μας ψάχνανε. Φοβερό πράγμα. Αυτή εντάξει τίποτα. Και μετά το τέλος του αγώνα, δύο ώρες στο γήπεδο και μετά φύγατε. Ε. Δύο ώρες στην κερκίδα καθόσασταν. Δύο ώρες καθόμασταν στην κερκίδα. Μας κατέβαζαν 10-10 από τη σκάλα. Γιατί και πολλά σκαλιά μη σκοτωθούμε, μην κάνουμε, μοιράνουμε. 10-10 φύγανε να κατέβουν από τη σκάλα. 10 μετά από ένα λεπτό, άλλοι 10. Μετά από ένα λεπτό, άλλοι 10. Στριμοξίδι, αναμονή, μπινελίκια. Άντε ρε αυτό φλωρογάλι, αφήστε να κατεβούμε, να φύγουμε και τα λοιπά. Μπάτα και ασπίδες, δακρυγόνα, πολύ δακρυγόνο έχουμε φάει, να ξέρεις έτσι. Ναι. Έχουμε φάει δακρυγόνο, πολύ δακρυγόνο τώρα, μιλάμε τώρα. Σε 20 ώρες έχω φάει όσα δακρυγόνα έχω φάει τα τελευταία 15 χρόνια. Πολύ, με το παραμικρό δακρυγόνα κατευθείαν και όχι δακρυγόνα. Δακρυγόνα που κρατούσαν λίγο αλλά και έγανε πάρα πολύ. Αλλά όχι σαν τα δικά μας που ρίνεις, τα δικά μας τα λιγμένα που ρίνεις δακρυγόνο και μυρίζει μετά επί δύο ώρες. Όχι τέτοια δακρυγόνα. Δακρυγόνο που κρατάει 4-5 λεπτά. Αλλά εκείνα τα 4 λεπτά μυρίζει πολύ ρε παιδί μου, σε καίει. Ναι. Όχι, έχουμε πάει πολύ δακρυγόνο. Σκέψτε ότι μας έριξαν δακρυγόνο μέσα στην κερκίδα αυτή. Αμέσα κιόλας. Έγινε ένα σκηνικό που δεν το βλέπαμε, ναι. Και από την καταπακτή η αστυνομική μας ρίξανε δακρυγόνο την ώρα που καθόμασταν μέσα στο πέταλο. Μπαμ! Έσκασε εκεί πέρα, γίνεται της κακομοίρας. Σόπα ρε, αυτό δεν το ήξερα. Ναι, ναι, ρε, ναι, ρε. Πριν αρχίσει το παιχνίδι σε κάτι επεισόδιο μας ρίξανε μέσα δακρυγόνα. Έγινε μεγάλο κλάμα. Απ' τη μια δακρυγόνα, απ' την άλλη φωτοβολίδες, απ' την άλλη αυτό, η δική μας καρεκλάκια. Πίσω τις φωτοβολίδες χειρός. Μεγάλο νταβαντούρι, μεγάλο πανηγύρι. Να σου πω και μια αλήθεια, όταν φωνάζαν αυτοί, εμείς δεν ακουγόμασταν. Δεν μπορούσαμε. Ναι, ήταν εντάξει, δηλαδή, ήταν πολύ περισσότερο. Δεν το έχω ξαναζήσει σε γήπεδο αυτό να φωνάζουμε εμείς οι 4.000 και να μην ακούμε εμείς τη φωνή μας όταν φωνάζαν αυτοί και τα δύο πέταλα, έτσι. Μιλάμε για πέταλα τεράστια τώρα και φοβερή ακουστική το γήπεδο. Ναι, ναι, γήπεδάρα. Μας σκεπάζανε. Ναι, στο πρώτο ημίχρονο που χάναμε κιόλας μας σκεπάζανε συνέχεια. Στο δεύτερο που βάλαμε εκεί που κάναμε το 2-1 και μετά, μετά τους πήραμε, το πήρανε πολύ βαριά αυτοί, δεν φωνάζανε. Φωνάζαμε μετά μόνο εμείς. Mm. Ωραίο πράγμα, πολύ ωραίο. Ωραία, οπαδικά, ζηλεύω, ναι, ναι, για πες. Οπαδικά, ναι, τρομερή είναι. Όταν φύγει η κούραση δηλαδή, θα ζηλεύω, το σκεφτόμαστε και θα λέμε εντάξει. Σε καταλαβαίνω απόλυτα, σε νιώθω γιατί ζηλεύω, γιατί έτσι 3-4 στιγμές τέτοιες ας πούμε... Μαζί, ναι, αυτό που είναι ο παδός ρε παιδί μου, δε, και ο παδός και άλλης ομάδος να είναι, καταλαβαίνει ο παδός τώρα τον οπαδό, έτσι δεν είναι. Γιατί είσαι στους 8 με προοπτική να πας στους 4, δεν ξέρω αν μπορεί, εγώ νομίζω ότι μπορεί, αλλά αν καταφέρει να πάει στους 4 γίνεται να λείπεις από αυτές τις στιγμές. Όχι. Δεν γίνεται. Όχι, όχι. Δεν γίνεται να λείψει. Απλώς ο ΠΑΟ κάνει και 10.000 εισιτήρια, δεν τα εξαντλούσε. Mm. Ξέρεις πως είχαν κλεισί να πάνε εκδρομές και δεν μπόρεσαν να πάρουν εισιτήριο. Πάρα πολύ. Ναι, ξέρω, δεν πρόλαβαν. Ξέρω, ξέρω. Και ακυρώσανε μετά. Οι διπλάσιοι θα μπορούσαν άνετα. Ναι. Άνετα.
Ζηλεύω. Ξέρει άνετα και το γήπεδο μας έπαιρνε. Ωραία. Ωραία φάση. Σε κλείνω, ζήλεψα, άντε, σε κλείνω. Θυμήθηκα τις εποχές που με έβαζες, μου έλεγες από εδώ. Γιατί στον Νίκο Γκούμας πώς. Εκεί πήγαμε. Εκείνο ήταν το χειρότερο. Που πηγαίναμε παγωνάτι μέσα από το μου λες από εδώ θα πάμε και από εκεί θα πάμε. Λέω τι λες εσύ. Ανάμεσα μου έλεγες μη μιλάς, κοίτα ίσια και πάμε. Ναι, ρε φίλε, δεν του κοιτά τα μάτια και πάθα. Δεν το ξέρω. Μαζί μα άρετο και στρωμένο, τάκα τάκα μέχρι να φτάσει εκεί. Αν σε πάρουν χαμπάρι, τελείωσε. Και το άλλο με τα στυλό ήταν στο Ολυμπιακό στάδιο, στο κλειστό, με Σάκλεφορ τότε στο τελικό. Και στο κλειστό στο τελικό με τον Παναθηναϊκό και στο ΣΕΦ με τον, τότε με τον καθηγητή τη Αλυπία που έλεγε εγώ είμαι καθηγητή τη Αλυπία. Γιατί στην Πάτρα. Τελικό, στην Πάτρα. Μελάκι οικονομίδε. Το θυμάσαι στην Πάτρα. Δεν είχε στυλό, στην Πάτρα δεν είχε στυλό στον μπάσκετ αλλά είχε ξύλο ντου. Ε, θυμάσαι στην Πάτρα. Ωραία. Μπάσκετ, τότε ήταν πολύ τη μοδό στον μπάσκετ. Στην Πάτρα. Που ήμασταν σε. Κάναμε τα παγόνια και ξαφνικά σε ένα, κάτι σε ένα φαλτσοσφύριγμα. Νομίζω εσύ σηκώθηκες. Και καρφωθήκαμε και μετά ήταν καμιά 50 μάτ δίπλα μας. Εννοείται. Δεν το ξεχνάω ποτέ. Τότε πηγαίναμε στο μπάσκετ τώρα. Εσύ μου έλεγες, σκάσε, μη μιλάς εδώ, αυτό, γιατί πέντε άτομα είμαστε. Λοιπόν, και σε φάση προς το τέλος του αγώνα. Σηκώθηκες και έβρισες το διαιτητή σε μια φάση που αδίκησε την ομάδα εσύ. Θυμάσαι όμως όταν μας όρμησαν που ήρθε ο Κολτεμπέλα, εκεί πέρα στην άκρη και έλεγε στους αστυνομικούς αφήστε τα παιδιά τι κάνετε ρε τον Κολτεμπέλα, Κλαούντι παλικαράκι. Κλαούντι ρε φίλε, ναι. Λοιπόν, άντε κλείσε, ζήλεψα πολύ, άντε φύγε. Γεια, γεια, γεια.